Βλέπουμε τους χάλκινους Ολυμπιονίκες, βλέπουμε τον κόσμο που τους υποδέχεται με περηφάνεια και ενθουσιασμό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε με το Στέλιο Σωτηρόπουλο που βρίσκεται εκεί. Πολύ μεγάλος λοιπόν ενθουσιασμός για τους χάλκινους Ολυμπιονίκες. Χάλκινο μετάλλιο για την ελληνική ιστοπλοεία που συνέχισε τη μεγάλη παράδοση των αθλητών. Σε λίγο θα βγούμε. Καλησπέρα Ντάκη, συγχαρητήρια. Σε παρακαλώ πολύ και δώσε λίγο. Και τον Παύλο. Είμαστε έτοιμοι live εδώ στο Βενιζέλος. Τάκης Μάντης, χάλκινος Ολυμπιονίκης, πολύ μεγάλες στιγμές. Η Ελλάδα ψηλά στο Ολυμπιακό βάθρο, η Ελλάδα ψηλά στις καρδιές μας. Η Ελλάδα ψηλά, ο Παναγιώτης Μάντης και ο ίδιος εκπληκτός, πραγματικά μια φανταστική ατμόσφαιρα. Σε λίγο, σε ελάχιστα δεύτερα, Τάκης Μάντης, Παύλος Χαγιαλής μαζί μας εδώ στην κάμερα της ΕΡΤ. Παύλο, συγχαρητήρια. Τάκη, συγχαρητήρια. Είμαστε όλοι περήφανοι για εσάς. Σας ευγνωμονούμε, σας ευχαριστούμε. Όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ελληνίδες, πραγματικά περήφανοι για εσάς. Εδώ είμαστε. Καταρχάς ξεκινάμε από τον κυβερνήτη. Χέλ. Τι να πούμε, είμαστε χαρούμενοι. Δεν έχουμε συνηθίσει στις οπλοί τέτοιες υποδοχές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πετύχαμε το στόχο μας, που δικαιώνονται οι κόποι μας. Τάκη, κουβαλάς την Ελλάδα στο σκάφος σου, την Ιφηγένεια. Το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα? Όπως ξαναείπα, πήγαν όλα πάρα πολύ καλά βάσει προγράμματος. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε λείψει πολύ. Τα σχεδιάσαμε, το πετύχαμε και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Παύλο, ήσουν οριζοντιωμένος, έτοιμος να πέσεις στη θάλασσα. Το χάλκινο μετάλλιο, μια πολύ μεγάλη στιγμή. Τετριμένα λόγια, αλλά πραγματικότητα. Η Ελλάδα και στον κόλπο Γκουαναμπαρά, ψηλά ελληνική ιστιοπλοεία, ελληνικός αθλητισμός. Ήταν ένας αγώνας με πολλές ημέρες. Κρίθηκε την τελευταία μέρα, στην τελευταία κούρσα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα εδώ πέρα με τόσο κόσμο δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Τόσο άγχος ούτε στον τελικό δεν είχαμε για το μετάλλιο, για εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που βρίσκονται εδώ. Τιμή μας που είμαστε Έλληνες. Τιμή μας που φοράμε τα γαλανόλευκα και τιμούμε την ελληνική σημαία. Μάκη Ρολογά, ήσουν στο σκάφος νοητικά με τη σκέψη σου. Έδινες και εσύ το δικό σου αγώνα. 180 η σφιγμή ή 180.000? Πολύ, πάρα πολύ. Έπιασα τον εαυτό μου την πρώτη τελευταία μέρα, μάλλον εκεί που καθαρίσαμε το μετάλλιο. Γύρισα στο σπίτι και δεν μπορούσα να κατέβω τα σκαλιά. Δεν ξέρω, ήταν λες και είχα τρέξει εγώ 5 κούρσεις μαζί τους και προσπαθούσα να καταλάβω το γιατί. Μάλλον είχαμε λίγο παραπάνω σφίξιμο τις τελευταίες μέρες. Εκπληκτικό αποτέλεσμα, εκπληκτικός αγώνας. Φαντάξει τα παιδιά, τι να πω. Τάκη, περήφανος ως Έλλην. Είμαστε μια χώρα με ναυτική παράδοση. Νομίζω ότι μας αξίζει κάθε φορά η ιστιοπλοεία για τα αθλήματα του νερού, αλλά και όλα τα αθλήματα, να είναι στα μετάλλια και να αποδεικνύουμε ότι η χώρα μας είναι μια ναυτική χώρα με παράδοση. Παύλο, τι σου είπε η Ιφηγένεια όταν τελείωσε ο αγώνας? Η Ιφηγένεια μίλησε στη θάλασσα. Εκεί μιλάει, μόνο. Μάκη, 4,70 του χρόνου πλέον στη Θεσσαλονίκη. Το χρυσό είναι ήδη. Καλά, είναι παρακαταθήκη το χάλκινο που κατακτήσατε για χρυσό για τη Θεσσαλονίκη, για το Τόκιο? Θα κάνουμε το παν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό, δηλαδή, ο αθλητισμός πάντα έτσι είναι. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και στο τέλος κοιτάμε το αποτέλεσμα. Δεν μου αρέσει, ποτέ δεν μας άρεσε να δηλώνουμε πάμε για χρυσό ή πάμε για σημαίνιο. Ο στόχος ήταν το μετάλλιο σε αυτόν τον αγώνα. Θα είναι και στο Παγκόσμιο Θεσσαλονίκη και θα κοιτάξουμε φυσικά το καλύτερο δυνατό. Αναγκαίωτη μια κουβέντα κλείνοντας για όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες που βίωσαν μαζί σας αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές μέσα από την κάμερα της ΕΡΤ. Κανείς να μην παρατάει τα όνειρά του. Τα πάντα γίνονται πραγματικότητα αν επιμένουμε, προσπαθούμε και κοπιάζουμε για αυτό που θέλουμε. Είναι συγκλονιστικό. Αγαπάμε τη χώρα μας. Όλοι οι Έλληνες μας στηρίξανε. Τα μηνύματα που έρχονται, τα τηλέφωνα που πέφτουν είναι απίστευτα. Ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας πραγματικά. Μάκη, τι οδηγίες θα τους δώσεις το επόμενο 24ωρο? Το επόμενο 24ωρο να διασκεδάσουμε την ψυχή τους. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Είστε πανάξιοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.